Συνάλληφοι, καλησπέρα. Να φέρουμε μία πείρα που τα σωματεία, από τα Σωματεία των Καλλιτεχνών το τελευταίο διάστημα, πάνω από ένα μήνα, με μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Κυρίως εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για σπουδαστικές κινητοποιήσεις, για ένα σπουδαστικό κίνημα που στο επίκεντρο έβαλε τα ζητήματα της ίδιας τη εκπαίδευσης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Μιλάμε για ένα εκαμένο ρούχο που από όπου και αν τον παλώνει σκίζεται από την άλλη πλευρά. Και νομίζω τώρα ότι ε, αυτή η κατάσταση που η ίδια η κυβέρνηση μας έλεγε τόσα χρόνια εκεί είστε, αυτή είναι η κατάστασή σας γιατί τώρα δεν το έχετε συνηθίσει. Ε, όλο αυτό δείχνει ότι πραγματικά ε, συσσωρεύεται με τον καιρό μία δυσαρέσκεια, μία γανάκτηση που υπάρχουν στιγμές οι οποία αυτή εκδηλώνεται. Και εμείς εδώ πρέπει να είμαστε καταρχήν ικανοί ε, σαν σωματεία να μην ε, αυτή η αγανάκτηση να οργανωθεί, να γίνει αγώνας, να γίνει αιτήματα, να γίνει διεκδίκηση και να ενωθεί συνολικά με το εργατικό κίνημα. Νομίζω τώρα ότι και θέλω να φέρω αυτό το παλμό, ότι όταν είσαι στο δρόμο σε τέτοιες διαδικασίες, Πραγματικά εκεί καταλαβαίνεις τη δύναμή σου, καταλαβαίνεις τη δύναμη των σωματείων μας, την ανάγκη να υπάρχουν σωματεία, την ανάγκη και τη δυνατότητα που δίνει ο ίδιος ο αγώνας μας, όταν βλέπεις τον ίδιο τον, ε, τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς να τρέχουν με αγωνία να απαντήσουν στα αιτήματά μας, να δημιουργήσουν αμφιβολίες, να δημιουργήσουν μια πλαστή αντίληψη στην κοινή γνώμη ότι λύθηκαν, και εδώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και μεταφέρω αυτό το παλμό, ότι πραγματικά εκεί έχουμε τη δύναμή μας. Ε, και το λέω αυτό ε, γιατί θέλω να αντιπαραβάλω λίγο ε, και την εικόνα αυτή από την εικόνα, με την εικόνα που συναντάμε εδώ σήμερα. Δηλαδή, πάνω από 1200 αντιπροσώπους, από όσο ξέρω, που εδώ πραγματικά βλέπουμε ότι είναι σχεδόν ε, οι δυνάμεις μιας συγκεκριμένης παράταξης της ΔΑΣ, η οποία ε, είναι πρώτη δύναμη, η οποία βέβαια όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα κινητοποιείται, προσπαθεί, οργανώνει τον αγώνα, είπαν και συνάδελφοι, ε, και από την άλλη πλευρά, μέσα στις καρέκλες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι μια μειοψηφία. Σήμερα εδώ, σε αυτές τις μαζικές διαδικασίες, δηλαδή την πιο σημαντική, την εκλογοπολιστική συνέλευση του εργατικού κέντρου, είναι πλειοψηφία. Όπως είναι πλειοψηφία και στις μεγάλες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Ε, τώρα, εδώ ακούστηκε ότι και μας είπαν κιόλα και μάλιστα στελέχει εδώ της αποσωματίας της πλειοψηφίας, του στο Ταβός συζητιέται, λέει, σαν λύση να πληρώσουν οι πλούσιοι και να πληρώσουν, λέει, παραπάνω φόρους. Δεν μας λένε, βέβαια, ότι στον ταβό συζητήσανε την ανησυχία τους για να αναμενόμενες εξεγέρσεις συνολικά και πώς οι ίδιοι θα τις αντιμετωπίσουν. Και αυτό πρέπει να είναι, συνάδελφοι, το επίκεντρο της συζήτησής μας. Όχι πώς θα πάρουμε άλλο ένα ψίχουλο από αυτούς που έχουν τον πακτολό των χρημάτων. <κυρίζει> Τώρα νομίζω ότι ε, εδώ είναι σημαντικό ότι πρέπει το επόμενο διάστημα να οργανωθεί ο αγώνας. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να φέρουμε μία πύρα, μία πύρα, δηλαδή από την ίδια τη διαπάλη που, υπάρχει, που υπήρχε μέσα στο κίνημά μας, μία διαπάλη που από, από τη μία πλευρά εμφανιζόταν με, με το πλέγμα μίας ενότητας, μια ενότητας η οποία προς, ουσιαστικά προσπαθούσε να, ε, να προσανατολίσει απέναντι στο ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Δηλαδή ότι όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε τον πολιτισμό και πρέπει να λυθεί το ζήτημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε συνδικαλιστική πολιτική δύναμη, ακόμα και ο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, που να μην συμφωνήσουν. Τι γίνεται όμως παρακάτω... Γίνεται να συμφωνούμε όλοι και γίνεται αυτό το αίτημα να παραμένει και αυτή η κατάσταση μάλλον, όχι το αίτημα μόνο. Ε, καταρχήν υπήρχε μια διαπάλη ακόμα και μέσα στο ίδιο το κίνημα. Αν το κίνημα θα δώσει λύσεις ή αν θα δώσει ένας νομικός αγώνας που άλλες δυνάμεις εκεί προσπάθησαν να βάλουν. Ή τέλος πάντων αν μέσα στα αιτήματά μας είναι εδώ και τώρα δημόσια εκπαίδευση, αποκλειστικά δημόσια εκπαίδευση ε, καλλιτεχνική από τα πρώτα παιδικά χρόνια μέχρι το πανεπιστήμιο και αυτό το ζήτημα, συνάλφοι, δεν αφορά μόνο του καλλιτέχνε. Αφορά όλε τι λαϊκέ οικογένειε, αφορά τι οικογένειε τη δική σα. Που πραγματικά, αν κάποιο παιδί θέλει να σπουδάσει, ε, πρέπει ο γονιό του να χρεωθεί για πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσει να το κάνει. Αυτό το ταξικό φραγμό, γιατί αυτό μιλάμε, για ένα τεράστιο ταξικό φραγμό. Και θεωρούμε ότι εδώ η εκπαίδευση είναι μια κοινωνική λειτουργία η καλλιτεχνική εκπαίδευση και δεν είναι ένα επαγγελματικό δικαίωμα απλά ή τέλος πάντων μία, ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε επιχειρήσεις και το πιο δικαίωμα πιο προσόν θα εμπορεύονται. Αντίστοιχα στην οργάνωση της απεργίας εκφράστηκε αυτή η διαπάλη. Δυνάμεις που κηρύσανε με μεγάλη ευκολία 48 ώρες απεργίες προσπαθώντας να, να εκφράσουν, να παραμείνουν μπροστά σε μία αυξημένη διάθε, διάθεση από τα κάτω, είναι αυτές που στην ουσία οργανώνανε και την απεργοσπασία. Και το λέω συγκεκριμένα, γιατί εδώ είναι και αντιπρόσωποι και μάλλον θα είναι και υποψήφοι ε, με παρατάξεις εδώ που είχαν, ε, που ήταν ε, στην πλειοψηφία του εργατικού κέντρου και οι οποίοι, όπως είναι για παράδειγμα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο οποίος ενώ κηρύσσει 48 ώρε απεργία, ε, στο σωματείο στο οποίο είναι γραμματέας Μαζί με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στο Εθνικό Θέατρο κήρυξε εκεί ε, στάση εργασίας για να μην χάσουν οι εργαζόμενοι το μεροκάματο τη στιγμή που εκατοντάδες συνάδελφοι χάνανε το ένα μεροκάματο της εβδομάδας στον χώρο του, του ελεύθερου επαγγέλματος για να μπορεί, ε, 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 εκφράζοντας τη διάθεσή τους δηλαδή χάνανε το ένα τέταρτο του μηνιάτικού τους για να εκφράζονται στη διάθεσή τους να συγκρουστούν με αυτή την πολιτική που μας έχει φέρει ως εδώ. Ε, τώρα, συνάδελφοι, αντίστοιχα, και όλες αυτές οι δυνάμεις δεν συμβάλλανε με έναν τρόπο να διαμορφώσουν ένα σχέδιο ε, το οποίο να διαμορφώνει ο όρος κλιμάκωσης. Αντίθετα, αφήσανε μία αποσπασματικότητα, μία λογική από τα πάνω να ρίχνουν ε, μία κατεύθυνση η οποία... Στο τέλο, προσπαθούσαμε και εμεί οι ταξικέ δυνάμει να δημορφώσουμε ένα κλίμα και να μην σπάσει ένα κλίμα από τέτοιε τυχοδιοκτικέ, κατά τη γνώμη μα, ε, ενέργειε. Εμεί εδώ θέλουμε να πούμε ότι σήμερα κρίνεται και αυτή η γραμμή, και εδώ, μέσα στο εργατικό κέντρο. Και αυτή η γραμμή πρέπει να κριθεί υπέρ τη ανάγκη οργάνωση των αγώνων των εργαζομένων. Και το λέμε αυτό γιατί σήμερα μα εκπλήσει το εξή. Όλε αυτέ οι δυνάμει που ήταν πλειοψηφία μέσα εδώ στο εργατικό κέντρο εκφράζουν το σεβασμό τους απέναντι στη ΔΑΣ. Και βέβαια, εκτός από μία μικρή μερίδα, η οποία εμφανίζεται ως υπεραεπαναστάτες, οι οποίοι λένε, εμφανίζουν τη ΔΑΣ και τα σωματεία που συμμετέχουν μέσα σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την αντίληψη και ως προδότες. Λοιπόν, σε αυτή τώρα την κατεύθυνση, εμείς καταλαβαίνουμε το εξής, ότι για να Σπάσει, επειδή μιλάμε τώρα για καλλιτεχνικές ειδικότητε, αυτή η υποκρισία που τη βλέπουμε εδώ φαίνεται να υπάρχουν με πολύ ταλέντο. Νομίζουμε ότι εδώ είναι αυτό που κρίνεται σήμερα και πρέπει να το αποφασίσουμε όλοι εδώ και το αυτό το απευθύνουμε, το, ε, το δίλημα το απευθύνουμε γιατί αυτό είναι το πραγματικό δίλημα και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν έρθει εδώ έχοντας ίσως μία αυταπάτη άλλη, η μία προσδοκία, ή να εντάσσονται στο, σε ένα σωματείο, ή να θεωρούν τέλο πάντων ότι πρέπει να ψηφίσουν τον πρόεδρο του δικού του σωματείου, ότι εδώ συνάλφοι κρίνονται πολύ περισσότερα πράγματα και τα κριτήρια πρέπει να είναι πραγματικά βαθύτερα. Αν θα έχουμε ένα εργατικό κέντρο που θα οργανώνει, αν θα έχουμε ένα εργατικό κέντρο που θα αναπτύσσει τους αγώνες, αν θα έχουμε ένα εργατικό κέντρο που θα μπαίνει στο καρφί, ε, σαν καρφί στο μάτι τη εργοδοσία και των κυβερνήσεων αυτά καλή δύναμη και στηρίζουμε και εμείς, και εγώ σαν υποψήφιος, τις δυνάμεις και το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ.